τελευταίο θέμα. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη Δημητριάδη και τον Ευάγγελο Κονταξάκη για το TEDx Metropolitan College, την τέταρτη διοργάνωση για την ακρίβεια. Και έχω την αίσθηση ότι θα τα μάθουμε πια αυτή τη χρονιά όλα. Είμαι πολύ χαρούμενη και αισιόδοξοι που βλέπω ότι διοργανώνονται TEDx με διάφορα θέματα. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα ποιο είναι το φετινό θέμα και με τι θα καταπιαστεί η επιστημονική κοινότητα και η τεχνολογική κοινότητα και η ε, κοινότητα των avant-garde συμμετοχών, γιατί έτσι όπω το διάβασα είναι Είναι λίγο μπροστά από το χρόνο του, τέλο πάντων. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον από την άποψη ότι για τα 40 χρόνια λειτουργία του Μητροπολικού Κολεγίου θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να φέρει μια συζήτηση και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εσωτερικά στου φοιτητέ, δηλαδή του αυριανού πολίτε. Mm -hmm. Οπότε γι' αυτό το θέμα είναι μέλλον. Μέλλον. Υπό ποια έννοια και υπό ποιο πρίσμα το μέλλον, από πού να το πρωτοφιάσουμε, Πώ σχηματίζεται, Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό, Εμεί από τη δική μα πλευρά, ω Μητροπολικό Κολέγιο, τι θέλουμε, θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίε στου φοιτητέ να συμμετέχουν καταρχά σε μια τέτοιου είδου εκδήλωση. Οι ίδιοι δηλαδή να, να, να οργανώσουν αυτή την εκδήλωση, να την υλοποιήσουν, mm -hmm. να προγραμματίσουν τα στάδια του, τα στάδια, τα στάδια ε, λειτουργία και δημιουργία, ε, και κατόπιν να του δώσουμε ρεθίσματα από του ομιλητέ που θα έρθουν, ώστε να τα πάρουν μετά και στη ζωή του. Και να είναι εκείνοι που θα συμμετέχουν στη συζήτηση διαμόρφωση του μέλλοντο. Και αυτό, αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό έρχεται και τον άνθρωπο <laughs> που ήρθε από το μέλλον Σωστά. για να μπορέσει να γίνει μια σύνδεση παρόντος και του, του τι θα συμβεί. Δεν ξέρω αν ήρθε και με υπτάμενο ταξί από το... <laughs> όχι, όχι. Ήρθα με τα πόδια σχεδόν. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι το μέλλον είναι ανθρώπινη επινόηση. Οπότε οι φοιτητέ έχουν την ευκαιρία να δώσουν το δικό του τόνο, γιατί δεν μιλάμε για ένα μέλλον, μιλάμε για πολλαπλά μέλλοντα και πρέπει να τα συνδιαμορφώσουμε και να καταλάβουμε την αξία, τη στρατηγική αξία που έχει το μέλλον ως α, α, νόημα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Αναρωτιέμαι πόσο εύκολο μπορεί να τρυπώσει στο μυαλό ενός νέου 20-20 κάτι χρονών η έννοια του μέλλοντος όταν Φαντάζονται ότι δεν θα μεγαλώσουν ποτέ, ότι δεν θα έχουν άλλε ανάγκε από αυτέ που αυτή τη στιγμή του ε, απασχολούν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Φαντάζομαι ότι υπήρξατε κι εσεί 20χρονοι. <laughs> και το μόνο το μέλλον δεν σκεφτόμαστε. Τώρα, τώρα βλέπετε το μέλλον, λοιπόν, το δικό <laughs> λοιπόν μα. <laughs> τώρα, τώρα βλέπω το μέλλον <laughs> των 20χρονων. Ναι. Οπ. Ε, τι βλέπουμε στην οθόνη. Βλέπουμε μια δική μου ομιλία παλαιότερη σε σχέση με το μέλλον. <laughs> Εδώ τώρα, σε αυτή την ομιλία, θα. Πάμε να καταλάβουμε τι εργαλεία έχουμε για να α, όχι ακριβώς προβλέψουμε το μέλλον το γιατί το δεν υπάρχει ένα είναι, μέλλον είναι και πράγμα. δεν κάνουμε προβλέψεις ακριβώς αλλά να προετοιμαστούμε καλύτερα για το αβέβαιο μέλλον γιατί όλοι μας είτε είμαστε 20 είτε είμαστε 50 νιώθουμε την αβεβαιότητα νιώθουμε ότι είμαστε σε καιρούς αβεβαιότητας και μέσα από την δικημόμιλία και των υπόλοιπων εξαιρετικών ομιλητών θα δώσουμε τον τόνο για το ότι το μέλλον είναι κάτι φωτεινό και ότι αγκαλιάζοντας την αβεβαιότητα μπορούμε πραγματικά να έχουμε ένα λαμπρό μέλλον και σε όλες τις πολλαπλές εκδοχές του. Άρα να υποθέσω ότι πηγαίνει χέρι-χέρι με τη λέξη γνώση, όσο περισσότερη γνώση τόσο καλύτερη η εξέλιξη. Πάει με τη λέξη γνώση, πάει με τη λέξη αλλαγή. Η πρόοδος προϋποθέτει την αλλαγή. Αν δεν αλλάξουμε, δεν μπορούμε να προοδεύσουμε. Mm -hmm. Οπότε αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε στου φοιτητέ μέσα από τέτοιου είδου εκδηλώσει. Να ακούσουν ανθρώπου, να ακούσουν τα νέα ερεθίσματα, να δουν ποια ενδεχομένω αύριο θα είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντο. Θέλουμε να συνδεθούμε με την αγορά εργασία. Αυτό είναι που κάνουμε καθημερινά στην εκπαιδευτική εμπειρία που θέλουμε να δώσουμε στου φοιτητέ στα πανεπιστημιακά προγράμματα που παρακολουθούν σε συνεργασία με τα βρετανικά πανεπιστήμια και άλλα πανεπιστήμια που συνεργάζονται στο κολέγιο. Οπότε αυτή την εμπειρία θέλουμε να δώσουμε στου φοιτητέ. Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντο. Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντο. Ρωτάω ω ως... νέα. <laughs> Γιατί, ναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω. Αύριο μεθαύριο μπορεί να θέλω να αλλάξω επαγγελματικό ποσό. μόνο να μην ξέρω τι πρέπει να κάνω. Εδώ, στο κομμάτι του να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό, είμαι εδώ να σε βοηθήσω. Α, το ξέρω κάθε φορά. Αυτά συζητάμε. Έτσι. Ναι, ότι Δεν έχουμε χρόνο εκτό πλατφόρμα. Σωστό Σε αυτό το κομμάτι των επαγγελμάτων του μέλλοντο, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι νέοι και οι όχι τόσο νέοι θα καλεστούμε στα επόμενα χρόνια να επανεφύρουμε τον εαυτό μα πολλέ φορέ. Δύσκολο πολύ, ακούγεται αυτό. Δεν υπάρχει όμω κάτι όπω ήταν πριν 30-50 χρόνια που σπούδαζε νομικό και πήγαινε και ήσουν νομικό που σπούδε λογιστή και είσαι λογιστής μια ζωή. Ναι. Το περιβάλλον αλλάζει και πρέπει να προσαρμοζόμαστε πάρα πολύ γρήγορα στην αλλαγή και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Δηλαδή το να κάνουμε upskilling και reskilling, το ναι. να, να επανεκπαιδευόμαστε σε να... καινούργια πράγματα, έχει πολύ μεγάλη βάση στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου. Ο άνθρωπο είναι φτιαγμένο έτσι. Θέλει να μαθαίνει καινούργια πράγματα, άρα και να προσαρμοστεί. Επομένω. Πού του βλέπετε να προσανατολίζονται, εσεί θα έχετε μια στατιστική, θα ξέρετε περίπου τι του ενδιαφέρει. Παιδεία γνώση, πείτε μου, δεν χρειάζεται να. Καταρχά, εμεί πιστεύουμε στι σπουδέ. Ωραία. Έτσι. Δηλαδή στην ακαδημαϊκή μόρφωση που έρχεται μέσα από κάποια προγράμματα σπουδών. Mm -hmm. Τώρα, στο ερώτημα, η απάντηση νομίζω σίγουρα η πληροφορική είναι ένα τομέα ο οποίο συνεχώ εξελίσσεται, είναι πολύ γρήγορο, γρήγορα μεταβαλλόμενο το περιβάλλον mm -hmm. και ό,τι σχετίζεται με την πληροφορική. Άρα, εδώ μιλάμε για τη λέξη διεπιστημονικότητα. Διεπιστημονικότητα, βέβαια. Που συνδέει και με διάφορου τομεί πολλά Σωστά. θέματα. Σωστά. Οπότε να μπορώ να έχω όλε τι πτυχέ στο δικό μου ε, μυαλό την ώρα που κάνω ένα επάγγελμα και μπορώ να καταλάβω τι θέσει όλων των διαφορετικών επιστημόνων, ανθρώπων που λειτουργούν σε ένα περιβάλλον. Άλλο. Δεύτερο. Το δεύτερο καλύτερο μετά την πληροφορική. Ή δεν υπάρχει κάποιο ανταγωνισμό. Είναι πρώτη με διαφορά από, μα, από μακριά. Όχι. Οτιδήποτε στο κομμάτι τη διεπιστημονικότητα αφορά τον άνθρωπο. Ε, μπορεί πραγματικά να έχει ένα πολύ λαμπρό μέλλον. Με την έννοια ότι ε, εκτό ότι είναι ανθρώπινη επινόηση, το μέλλον έχει βάση τον άνθρωπο και την εξέλιξή του. Άρα, ακόμη και ένα ψυχολόγο μπορεί αργότερα Ο να συνδεθεί με τέτοιον. Ανθρωπιστικέ την... επιστήμε. Ναι, βέβαια, Ακριβώς. το καταλαβαίνω. Μα οι άνθρωποι τα φτιάχνουν αυτά. έτσι mm -hmm. Και το μέλλον το παράγουν οι άνθρωποι, δεν το παράγει κάποιο άλλο. Οπότε, είναι γνώση και δεξιότητε. Και στο κομμάτι τη τεχνητή νοημοσύνη επίση μπορεί να ακούγεται πληροφορική βαριά, ενώ δεν είναι. Γιατί θα χρειαζόμαστε ανθρώπου να κάνουν bias check του αλγορίθμου. Θα χρειαζόμαστε γλωσσολόγου να μάθουν στην τεχνητή νομοσύνη να μιλάει. Θα χρειαζόμαστε. Ε, ακόμη και παρουσιαστέ τηλεόραση για να γράφουν. Δεν τα μιλάτε τόση ώρα όμω. Δεν μιλάτε τόση ώρα γιατί δεν με βλέπω πουθενά. Χριστίνα, έχω ένα δεν λαμπρό δε... μέλλον για σένα. <laughs> <laughs> ναι, αλλά δεν με έβλεπα τόση ώρα ανάμεσα στου φοιτητέ του κάμπου. Τώρα ξαφνικά με είδα. <laughs> με τα βιβλία μου, με το λάπτο μου. Θα σε δούμε και την Τετάρτη το απόγευμα στι 6. <laughs> Θα με δείτε και την Τετάρτη το απόγευμα στι 6 κατά ψέματα, γιατί κάπω πρέπει να επανεφεύγουμε τον εαυτό μα. Γιατί δηλαδή, αποκλειόμαστε από τι διαδικασίε επειδή είμαστε προκεχωρημένη ηλικία. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει ο όρο προκεχωρημένη <laughs> ηλικία. Δεν υπάρχει προκεχωρημένη ηλικία. Είναι, είναι δεύτερη νεότητα, δεν ξέρω πώ τα λένε. Βρείτε <laughs> έναν όρο, έναν νεολογισμό, οι futurists. Να μιλάμε με τον εαυτό μα στο μέλλον χωρί να θυγόμαστε στο παρόν, αν γίνεται. Η, βελτίω, η βελτίωση αφορά όλου. Mm. Η βελτίωση αφορά Εντάξει, θα το βάλουμε, θα το βάλουμε μπρος. Λοιπόν, πια είναι Ποιε είναι οι απαραίτητε ενέργειε προκειμένου κάποιο να παρακολουθήσει το. Λοιπόν, το TEDx, TEDx, TEDx. TEDx, Metropolitan College. Σημαντικό, είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που ο ιδιωτικό φορέα πανεπιστημιακή εκπαίδευση κάνει κάτι τέτοιο. Mm. Θέλουμε να είμαστε κοντά στου φοιτητέ για του λόγου που είπαμε και πιο πριν. Ε, αποθήκη Γάμα, λιμάνι Θεσσαλονίκη, 6 ώρα αύριο Τετάρτη. 7 ομιλητέ, 20 εθελοντέ φοιτητέ οι οποίοι λειτουργούν μαζί, ε, όλοι μαζί ω ομάδα, για να δημιουργήσουν το TEDx. Ε, Αυτέ είναι οι βασικέ πληροφορίε. Μπορεί κάποιο να επισκεφτεί το ο, ο site του Μητροπολιτικού Κολεγίου, μητροπολικό.edu.gr, <σχει> να δηλώσει και η συμμετοχή. Να πούμε βέβαια <σχει> ότι, <σχει> ότι πραγματικά η εκδήλωση έχει πάει εξαιρετικά και έχει αγκαλιαστεί. Μιλάμε για σολτάτου ή όχι. Και δεν το λέμε μπαίνοντας. Τι θα γίνει σήμερα. Το λέμε ως τελευταίο μήνυμα. <laughs> ναι, ως τελευταίο μήνυμα, Έτσι. φυσικά. Ναι, το καταλαβαίνω. Να ασκήσετε. Σα ευχαριστούμε. ευχαριστούμε πάρα πολύ. <laughs> ε, πρέπει να μάθουμε να κρατάμε σε γρήγορα στον εαυτό μα σε όλα τα επίπεδα. Ζωστά. Γιατί νομίζω ότι έχει δοθεί έμφαση σε λάθο κομμάτια τόσο καιρό. Στα <laughs> της, στα Εσύ. Του... Εσύ θα θυμάσαι, το μέλλον είναι ανθρώπινη επινόηση, οπότε μπορούμε να το δημιουργήσουμε. Το μέλλον είναι ανθρώπινη επινόηση και με αυτό το σλόγγαν θα σας το για σήμερα. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.